Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα μοιραία εμείς θα ασχοληθούμε με το θέμα που ταλανίζει τις μέρες μας τώρα, τελευταία κυρίως, με το θέμα της χρεοκοπίας, της ελεγχόμενης πτώχευσης, των καταθέσεών μας κλπ. Και αυτά γιατί αυτά είναι τα άμεσα προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, γιατί πλέον δεν απασχολούν μάλλον την κυβέρνηση και τον πολιτικό κόσμο, για να μην αδικήσουμε τους μεν ή τους δε, γιατί αυτοί ακολουθούν κατά γράμμα εντολές και προγράμματα τα οποία τους τα δίνουν το βράδυ στο χέρι, το πρωί τα ξεχνάνε, την άλλη μέρα ξανασυνεδριάζουν και πάει λέγοντας αυτή η ιστορία για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Για το λόγο αυτό κάλεσα σήμερα να έχω μαζί μου τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθηγητή της οικονομίας, τον κύριο Παπαπανάγο τον Χάρη, ο οποίος είναι γνωστός στην εκπομπή και στο κανάλι μας βέβαια. Τον ξέρετε και όλοι, γιατί ένας δάσκαλος μπορεί να ερμηνεύσει με πολύ απλό τρόπο και κατανοητό όρους και προϋποθέσεις που πιθανόν δεν τους γνωρίζουμε ή τις γνωρίζουμε με κάποια ξύλινη γλώσσα που συνεχώς μας μεταδίδουν και χάνουμε τα νερά μας, χάνουμε τον μπούσουλά μας, χάνουμε την ορατότητά μας, γιατί πλέον δεν ζούμε στο σκοτάδι, ζούμε σε μια ομιχλώδη κατάσταση που νομίζουμε ότι ξημέρωσε ενώ είναι νύχτα ή είναι νύχτα και νομίζουμε ότι ξημερώνει. Κύριε Παπανάγο, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Λεπτοκαρίδη. Ειλικρινά δεν ξέρω πού να αρχίσω, αλλά θα ήθελα εκ προημίου να πω το εξής, ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων με οποιασδήποτε προϋποθέσεις έχουν φόβο. Εγώ θα έλεγα με κατηγορηματικό τρόπο ότι τουλάχιστον όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή και με βάση τις εγγυήσεις της Ευρώπης και τις εγγυήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Χρηματοπιστωτικού Μηχανισμού Στήριξης, ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών εγγυούνται πλήρως. Α, ωραία. Επομένως, το πρώτο που ήθελα να πω και να καθησυχάσω όλους τους ανθρώπους είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνδυνος των χρημάτων των οποίων έχουν στις τράπεζες. Υπάρχει στιγμή που θα υπάρχει φόβος, επειδή είπατε αυτή τη στιγμή. Μήπως ζούμε σε στιγμές δηλαδή. Γενικώς υπάρχει μια γενικότερη αβεβαιότητα, όπως καταλαβαίνετε. Την ζούμε σε καθημερινή βάση. Ευελπιστούμε πάντα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι πολλές φορές γίνονται και βήματα προς τα πίσω αντί να γίνονται βήματα προς τα μπροστά. Εκείνο το οποίο θα πω με κατηγορηματικό τρόπο είναι ότι όσο η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρώπη, όσο η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρωζώνη και αποτελεί μέλος της, όλες μας οι καταθέσεις εγγυούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όσο η Ευρώπη στηρίζει την Ελλάδα με μικρότερο ή μεγαλύτερο τρόπο, πιστεύω ότι δεν θα βιώσουμε τις συνέπειες, τις ανεξέλεγκτες συνέπειες μιας μη ελεγχόμενης χρεοκοπίας έξω από την Ευρώπη και έξω από την Ευρωζώνη. Όσο είμαστε στην Ευρωζώνη, νομίζω ότι ο κίνδυνος αυτός των καταθέσεων δεν υφίσταται. Μια που είπατε για την λέξη ελεγχόμενης χρεοκοπίας. Η ελεγχόμενη χρεοκοπία τι ακριβώς είναι, κύριε καθηγητά? Ας το εξηγήσουμε στον κόσμο να το καταλάβει. Θα προσπαθήσω με τα πιο απλά λόγια. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σε συμφωνία με τους δανειστές σου. Σε κάτι το οποίο γίνεται σε συμφωνία με την Ευρωζώνη. Κάτι το οποίο γίνεται σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο έχει προγραμματιστεί σε παρελθόντα χρόνο. Υπάρχει μία στρατηγική για το πώς θα γίνει. Υπάρχει ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων και ένα νομικό πλαίσιο κάτω από την ομπρέλα του οποίου θα λάβει χώρα. Αυτό, όταν γίνεται κάτω από τέτοιου είδους προϋποθέσεις, έχει τα χαρακτηριστικά της λεγόμενης, αν θέλετε, ελεγχόμενης
χρεοκοπίας ή ελεγχόμενου πιστωτικού γεγονότος. Αυτό τι επιπτώσεις έχει στον απλό κόσμο, στον καθημερινό εργαζόμενο, στον απλό πολίτη? Ξέρετε, δεν είναι άσπρο μαύρο, για να πούμε. Ναι. Οι επιπτώσεις μπορούν να ποικίλουν. Και οι επιπτώσεις ποικίλουν, εξαρτάται από το πόσο ελεγχόμενη θα είναι αυτή η χρεοκοπία, εξαρτάται από το τι βοήθεια θα λάβει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Μηχανισμό Σταθερότητας. Εξαρτάται δηλαδή από πολλούς παράγοντες. Θα έλεγα όμως ότι ανεξάρτητα με τους παράγοντες αυτούς, σίγουρα υπάρχουν επιπτώσεις. Και οι επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν είναι, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω με απλό τρόπο, λες ότι θα γίνει αυτό το haircut, το κόψιμο του δημοσίου χρέους κατά 50-60%. Σε μια τέτοιου είδους περίπτωση, εάν αυτό το πράγμα γίνει και κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημαίνει ουσιαστικά ότι το χρέος σου θα μειωθεί στο μισό, δηλαδή θα από 170% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος θα πέσει σε επίπεδα κάτω του 100%. Σίγουρα από αυτή τη διαδικασία θα υπάρξουν άνθρωποι, οι δανειστές μας, θα χάσουν, να το πω έτσι, το μισό περίπου από το προσδοκόμενο κεφάλαιο το οποίο είχαν σχεδιάσει δανείζοντας στην Ελλάδα. Η Ευρώπη θα αναλάβει την πληρωμή του υπόλοιπου κομματιού του χρέους της χώρας και των τοκοχρεωσίων τα οποία υφίστανται σε αυτό. Κάποιο κομμάτι της ζημίας πρέπει να φέρει και η Ελλάδα. Εκείνο το οποίο θα ζητηθεί από τους Ευρωπαίους εταίρους είναι ότι εμείς σας πληρώνουμε τα χρέη και τους τόκους για το υπόλοιπο. Εσείς όμως θα πρέπει να είστε σε θέση να τρέξετε τη χώρα σε καθημερινή βάση. Δηλαδή θα πρέπει από εκεί και πέρα, πέραν των τόκων, ναι, τους οποίους αναλαμβάνουμε εμείς, τα έξοδά σας να είναι ίσα με τα έσοδά σας. Θα έλεγα ότι τα έσοδά σας θα πρέπει να είναι και παραπάνω από τα έξοδά σας. Είναι αυτό το οποίο λέμε δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων. Η χώρα μας όμως, για να μπορέσει να τρέξει πρωτογενή πλεονάσματα τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκ των πραγμάτων δεν έχει μια τέτοιου είδους δυνατότητα, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να ρίξει δαπάνες, και ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια δαπανών τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι οι μισθολογικές δαπάνες και οι δαπάνες για συντάξεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εάν η Ελλάδα κληθεί άμεσα να δημιουργήσει πρωτογενή πλεονάσματα, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να περικόψει ακόμα παραπάνω το μισθολογικό κόστος, δηλαδή να κόψει ακόμα παραπάνω μισθούς και συντάξεις. Συνεπώς, τώρα το πόσο θα πρέπει παραπάνω να κόψει, αυτό το πράγμα εξαρτάται και αυτό με τη σειρά του από πολλούς άλλους παράγοντες. Πάντως, ακόμα και το θέμα του κουρέματος του χρέους, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχει και αυτό επιπτώσεις, και οι επιπτώσεις σε επίπεδο πολίτη είναι μία, αν θέλετε, μεγαλύτερη ακόμα πίεση για μείωση μισθών και συντάξεων. Κύριε καθηγητά, έχουν κατεβάσει τόσο πολύ τους μισθούς που πλέον οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μιλώ για την πλειονότητα του ελληνικού λαού, έτσι, δεν μιλώ τώρα για το 10 ή 15 ή 20% του πληθυσμού, αλλά τουλάχιστον η πλειονότητα δεν μπορεί να ζήσει. Υπάρχουν παραδείγματα σε άλλες χώρες του κόσμου που έχει επιβληθεί αυτή η κατάσταση για όλους αυτούς τους λόγους που προείπαμε, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ζήσει και να δημιουργήσαν προϋποθέσεις καλύτερης
μελλοντικής πορείας του κράτους, τους οικονομικής. Υπάρχει ένας κατάλογος αυτή τη στιγμή περίπου 55 χωρών οι οποίες περάσανε μέσα από μία διαδικασία μη ελεγχόμενης πτώχευσης. Τέτοιου είδους διαδικασίες είναι πάρα πολύ επώδυνες διαδικασίες για την κοινωνία και τους πολίτες. Ένα από τα πρόσφατα παραδείγματα είναι το παράδειγμα της Αργεντινής, η οποία Αργεντινή σε μία μη, να το πω έτσι, ελεγχόμενη πτώχευση έπεσε ξαφνικά το βιωτικό επίπεδό τους σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα και η χώρα έζησε καταστάσεις ένδυας και θα έλεγα πολύ μεγάλης φτώχειας. Ελπίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και στη δική μας χώρα. Αυτό γιατί είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό. Ναι. Ναι. Η κύρια ασφαλιστική δικλίδα είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρώπης, των 27, και επίσης είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωζώνης, των χωρών δηλαδή, οι οποίες υιοθέτησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ. Η ομπρέλα της Ευρώπης και η ομπρέλα του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος είναι μια σημαντική ασφαλιστική δικλίδα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να βοηθάται από τους εταίρους της και αυτό σε μεγάλο βαθμό, να το πω έτσι, είναι διασφαλίζει έτσι το γεγονός ότι δεν θα βιώσουμε καταστάσεις Αργεντινής. Αν και βιώνουμε κατά κάποιο τρόπο ως ένα βαθμό. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το οποίο λέτε. Πραγματικά το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα έχει πέσει πάρα πολύ. Για ανθρώπους καταλαβαίνω σημαντικά ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν οικογένειες με τα χρήματα πλέον τα οποία λαμβάνουν. Και αν λαμβάνουν. Υπάρχει ανεργία τεράστια. Έχετε πολύ το δίκιο. Ναι. Μιλάμε ότι πλέον ένας στους τέσσερις εργαζόμενους με τη δυνατότητα να εργαστούν στην Ελλάδα είναι άνεργος. Το καταλαβαίνω απόλυτα το σημείο αυτό. Απλά εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχουν ακόμα χειρότερες καταστάσεις από τις καταστάσεις τις οποίες έχουμε ήδη βιώσει. Ελπίζω να μην βιώσουμε και εμείς χειρότερες καταστάσεις από αυτές τις οποίες βιώνουμε. Αυτή η ελπίδα σας είναι πάνω από το 50% ή κάτω από το 50%? Είναι πάνω από το 50%. Αυτό σημαίνει είναι πάνω από το 50%. Είναι καλός ή ονός αυτό, έτσι. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα επιβιώσει ακόμα και αν δυστυχώς χρειαστεί να σπάσει πολλά κόκαλα. Mm-hmm. Κύριε καθηγητά, τώρα να πούμε λίγο για την πτώχευση κάτι. Για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο. Ναι, ναι. Η πτώχευση με την ελεγχόμενη πτώχευση, οι διαφορές της και οι επιπτώσεις της ποιες είναι? Σε μία μη ελεγχόμενη πτώχευση, δηλαδή σε μία πτώχευση όπου αύριο η Ελλάδα βγαίνει και με ένα ανακοινωθέν προς όλο τον πλανήτη λέει ότι δεν μπορώ να πληρώσω τόκους και ομόλογα, κρατικά ελληνικά ομόλογα τα οποία λήγουν, οι επιπτώσεις θα είναι, να το πω έτσι, οι ακόλουθες. Η πρώτη επίπτωση είναι ότι η χώρα μας τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο μέσοπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα δεν θα είναι πλέον σε θέση να δανειστεί. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά το γεγονός ότι ο μακροπρόθεσμος πλέον δανεισμός μας γίνεται ουσιαστικά από την Ευρώπη μέσω του πρώτου και δεύτερου πακέτου στήριξης. Περιμένουμε την έκτη δόση, ναι, με μεγάλη ανυπομονησία λογικής σημασίας για μας. Παρόλα αυτά, η χώρα έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον ακόμα και βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Βλέπετε ότι εντός της εβδομάδος
θα προχωρήσουμε σε έναν βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Ομολόγων, έτσι. Μέσω ομολόγων, με τι. Όχι ομολόγων. Βραχυπρόθεσμων ελληνικών χρεογράφων ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε μία περίπτωση μη ελεγχόμενης χρεοκοπίας δεν θα υπήρχε δυνατότητα ούτε βραχυπρόθεσμου τέτοιου δανεισμού. Δεν μιλάμε για μακροπρόθεσμο δανεισμό. Πράγμα το οποίο σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι η χώρα δεν μπορεί να δανειστεί. Το γεγονός ότι τα έσοδά της είναι πολύ μικρότερα από τα έσοδά της την στιγμή που μιλάμε. Από τα έξοδα, ναι. Ακριβώς. Η διαφορά εξόδων-εσόδων δεν θα μπορέσει να καλυφθεί με δανεισμό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων θα πρέπει να γίνουν άμεσες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Δηλαδή, να το πω με γλαφυρότερο τρόπο. Και στάση πληρωμών μαζί ή όχι. Αυτή είναι η έσχατη. Στάση πληρωμών. Το οποίο είναι μη ελεγχόμενη χρεοκοπία, ουσιαστικά σημαίνει ότι ένας ο οποίος θα πάει να πάρει το μισθό του, λέμε συμβολικά 1.000 ευρώ, ναι, δεν θα πάρει 1.000 ευρώ, θα πάρει 200 ευρώ. Κάποιος θα πάει να πάρει τη σύνταξή του, η οποία είναι 600 ευρώ, δεν θα πάρει 600 ευρώ, θα πάρει 60 ευρώ. Όπως. Επίσης θέλω να σας πω το εξής, ότι η χώρα... Επίσης, μην έχοντας και την δυνατότητα πλέον δανεισμού, εκ των πραγμάτων δεν θα μπορέσει να καλύψει το κόστος των εισαγωγών της. Μην ξεχνάτε ότι εισάγουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από τα προϊόντα τα οποία εξάγουμε. Η χώρα δεν θα είναι σε θέση να κάνει τέτοιου είδους εισαγωγές. Δεν θα έχει τα χρήματα να κάνει τέτοιου είδους εισαγωγές. Αποτέλεσμα το οποίο θα δείτε στο γεγονός μιας ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας, ότι πάρα πολλά από τα αγαθά τα οποία καταναλώνουμε σήμερα και τα θεωρούμε ως δεδομένα, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα σε εμάς. Το κυριότερο δε όλων είναι το γεγονός ότι εκ των πραγμάτων οι άνθρωποι με τέτοιες περικοπές μισθών και συντάξεων πιθανώς να ανατρέξουν, εύλογο είναι, στις τράπεζες για να μπορέσουν να σηκώσουν πιθανώς κάποιες μικρές αποταμιεύσεις οι οποίες έχουν για ώρα ανάγκης ή εν πάση περιπτώσει για να δανειστούν έστω και μικρά ποσά, αλλά κάτι τέτοιο πάλι δεν θα είναι δυνατόν σε μία περίπτωση μη ελεγχόμενης χρεοκοπίας. Καθώς, να το πούμε με ένα απλοϊκό τρόπο, αν όλοι σήμερα πάμε να τραβήξουμε τις αποταμιεύσεις μας από μια τράπεζα, καμία τράπεζα, ακόμα και η πιο ισχυρή, δεν είναι σε θέση με έναν τέτοιο είδους, αν θέλετε, πανικό έτσι, να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μεγαλοκαταθέτες ή μεσαίους καταθέτες ή ακόμα και σε μικροκαταθέτες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μία μη ελεγχόμενη χρεοκοπία, μία στάση πληρωμών θα είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο, την πτώχευση, να σας το πω έτσι, πάρα πολλών ελληνικών τραπεζών. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν πλέον οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν τα ελληνικά νοικοκυριά, τις ελληνικές επιχειρήσεις, την ελληνική οικονομία. Η κατάσταση αυτή στο σύνολό της είναι μια κατάσταση μη ελεγχόμενη, είναι μια κατάσταση κοινωνικής πλέον απόγνωσης, είναι μια κατάσταση την οποία δυστυχώς βίωσε η Αργεντινή το 2000-2001, είναι μια κατάσταση την οποία απευθόμαστε να συμβεί και κατηγορηματικά τονίζω ότι δεν θα συμβεί όσο καιρό η Ελλάδα παραμένει μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή το είπατε επανειλημμένως, όσο καιρό μένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, υπάρχει δηλαδή ο φόβος να υπάρχει έξοδος από την Ευρωζώνη και με ποιες προϋποθέσεις μας διώξουν και με ποιο αιτιολογικό, και αν μπορεί αυτό να γίνει, αν δεν υπάρχει η ψήφιση από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως είπα και προηγουμένως, η Ελλάδα είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρώπης, ιδρυτικό μέλος της Ευρωζώνης, και δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο από το οποίο να μπορεί μία χώρα να βγει έξω από την Ένωση. Ακόμα και αν υπήρχε τέτοιου είδους θεσμικό πλαίσιο, σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει, αλλά υποθετικά, εάν ακόμα υπήρχε, αυτό το πράγμα θα... και ακόμα και αν η Ελλάδα ζητούσε η ίδια να βγει, αυτό το πράγμα θα απαιτούσε τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών της Ευρωζώνης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα απαιτούσε τη σύμφωνη γνώμη και της Πορτογαλίας και της Ισπανίας και της Ιταλίας, χωρών οι οποίοι έχουν και αυτοί σημαντικά προβλήματα, χώρες οι οποίες για εύλογους λόγους δεν θα ψήφισαν ποτέ στο να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, καθώς γνωρίζουν ότι ίσως ο επόμενος να είναι αυτός αδύναμος Γρήκος θα ήταν αυτός. Άρα και εδώ υπάρχει δικλίδα ασφαλείας. Δηλαδή πιστεύω, νομικά βέβαια, αλλά και λογικά. Έτσι, υπάρχει έτσι αυτή η σημαντική δικλίδα ασφαλείας. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να σας τονίσω είναι ότι η δικλίδα αυτή ασφαλείας υπάρχει, αλλά πιθανώς να μην υπάρχει για πάντα. Το λέω αυτό διότι... Υπάρχει δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ που διακόπτω, υπάρχει δηλαδή η περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλώ πάντα για τους ισχυρούς της Ευρώπης εντός της ίδιας οικογένειας βέβαια, Γερμανία, Γαλλία κλπ. Υπάρχει περίπτωση να βρουν μια φόρμουλα ούτως ώστε να μπορούν και να έχουν το δικαίωμα να στείλουν στην έξοδο κάποιο μέλος άλλο? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο άρχισε να συζητείται δυστυχώς. Ναι. Το λέω αυτό διότι εκείνο το πράγμα το οποίο λέει η Γερμανία είναι ότι εάν μία χώρα δεν συμμορφώνεται μία φορά, δεν συμμορφώνεται δύο φορές, δεν συμμορφώνεται τρεις φορές, δεν συμμορφώνεται τέσσερις φορές, δεν συμμορφώνεται πέντε φορές και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις πρέπει να υπάρχει και κάποιο είδους τιμωρίας. Έτσι. Τώρα, η τιμωρία αυτή μπορεί να είναι μία προσωρινή έξοδος από την Ευρωζώνη μέχρι να συμμορφωθεί, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών. Να συνετιστεί, να συνετιστεί έτσι ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει να συζητείται. Παρόλα αυτά, σας είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει πρώτα να γίνει ένα τέτοιο είδους πλαίσιο. Πρέπει, εάν μιλάμε για την Ελλάδα, να υποπέσει σε συνεχείς παραβιάσεις. Ναι. Και μετά να μιλήσουμε για ένα τέτοιο είδους ενδεχόμενο. Κάτι το οποίο ξετερνάει το χρονικό ορίζοντα, να σας πω έτσι, του 2015. Οπότε νομίζω ότι και με δεδομένη την αβεβαιότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, ίσως πρέπει να ρίξουμε περισσότερο την προσοχή μας στο πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε, να φτάσουμε, να πετύχουμε πράγματα για τα οποία έχουμε δεσμευθεί ότι θα τα κάνουμε και δεν τα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ναι. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να δείξει ότι έχει απτά αποτελέσματα, ναι, στις δεσμεύσεις αυτές τις οποίες έχει πάρει. Αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, τώρα μου θυμίζει από τον Ηρόδοτο, είδα κάτι, τον Αριστίδη όταν γύρισε από την εξορία και πήγε στο Θεμιστοκλή και τον είπε ό,τι έχουμε μεταξύ μας ας τα αφήσουμε τώρα, και θα σας το πω έτσι και στο αρχαίο κείμενο όπως το λέει εδώ: «Ημάς δε στασιάζειν χρεών εστί, πότερος ημών πλέω αγαθά το Δήμον εργάζεστε». Λέει ο αυτός, εμείς θα έπρεπε να μαλώνουμε για το ποιος από εμάς τους δύο, το λέω για τον κόσμο, ποιος από εμάς τους δύο θα προσφέρει περισσότερα στον Δήμο του, στην πολιτεία του δηλαδή, στην πόλη του, παρά να μαλώνουμε μεταξύ μας. Και αφού τελειώσαμε από αυτά, μετά ξαναβλέπουμε πάλι. Εμείς είμαστε Έλληνες, μπορούμε να μαλώνουμε πάλι. Γιατί αυτή είναι η μοίρα μας και η φύση μας και η δωρεά της φύσης προς εμάς. Και θέλω να πω το εξής τώρα.
Γι' αυτό το είπα, για να σας κάνω την ερώτηση την εξής. Δηλαδή, αυτά τα πολιτικά κόμματα της χώρας μας δεν τα γνωρίζουν όχι μόνο τις προτροπές του Αριστίδη προς το Θεμιστοκλή, αλλά και τα παραδείγματα της Πορτογαλίας, της Ισπανίας. Δεν τα γνωρίζουν ότι πρέπει να συνενέσουν σε μια κοινή πορεία, σε έναν κοινό αγώνα για τη σωτηρία της πατρίδος. Αυτό δεν είναι μεμπτό έως να μην πω πιο βαριά έτσι χαρακτηρισμούς, να μην κάνω και εκτεθώ και στον κόσμο νομίζουν ότι πήρα τα όπλα και βγήκα στον δρόμο δηλαδή και σκοτώνω χωρίς να λογαριάζω τίποτα. Έτσι, δηλαδή κάπου είναι, αν όχι, έτσι, είναι μεμπτό. Μη επιτρεπτό, εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς, τα 40 τελευταία χρόνια πολιτικής στην Ελλάδα δυστυχώς δεν χαρακτηρίζονται ούτε από συνεννόηση, ούτε από κατανόηση, ούτε από συνένεση. Πολύ φοβάμαι ότι οι ίδιοι πολιτικοί που κάναν πολιτική τα 40 τελευταία χρόνια, οι ίδιοι προσπαθούν να διαχειριστούν μία κατάσταση σήμερα. Δύσκολο να χειριστείς μία πρωτόγνωρη, να το πω έτσι, κατάσταση για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα με συνταγές ξεπερασμένες. Απαιτείται και συνεννόηση και κατανόηση και συνένεση. Απλά πολύ φοβάμαι ότι οι πολιτικοί τους οποίους έχουμε δεν έχουν τα συστατικά στοιχεία για να μπορέσουν να πετύχουν αυτό το οποίο επιτάσσει η στιγμή και η κατάσταση της χώρας, δηλαδή μία συνένεση στον τρόπο αντιμετώπισης και διαπραγμάτευσης και πιθανώς και αναδιαπραγμάτευσης μιας πάρα πολύ δύσκολης κατάστασης για τη χώρα. Άρα είναι μικρόνοες, κύριε καθηγητά. Ας το πούμε έτσι, χήμα και τσουβαλάτα. Φτάνει πια δηλαδή, δεν μπορούμε. Δηλαδή οι άνθρωποι διάλεξαν λάθος, ας πω, επάγγελμα, που δεν είναι επάγγελμα, έτσι, γιατί αυτό υποτίθεται ότι σε τιμά ένας τόπος, ένας ολόκληρος λαός, να κουβαλάς στην πλάτη σου την μοίρα του και εσύ τον υποτιμάς, τον προδίδεις, τον πουλάς, τον ξεπουλάς, τον εξαργυρώνεις, τον μεσιτεύεις. Κάνεις όλα αυτά τα οποία δεν νοούνται αυτές οι πράξεις από ηγέτες οι οποίες θέλουν να λέγονται πρωθυπουργοί ή και ταγοί ενός έθνους, ενός κράτους. Δυστυχώς το πολιτικό μας σύστημα φοβάμαι ότι δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων που περνάει η χώρα. Κύριε καθηγητά, να κάνουμε ένα διάλειμμα και αμέσως πάλι μαζί. Ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε ένα λεπτό είμαστε πάλι μαζί. Πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Ευρωδία Τηλεόραση, στην εκπομπή Χνηλατήσεις. Είμαι με τον καθηγητή της Οικονομίας και Αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Παπανάγο Χάρη, με τον οποίο συζητάμε τα τρέχοντα θέματα, κυρίως το θέμα της πτώχευσης, της ελεγχόμενης πτώχευσης, των καταθέσεών μας κλπ. Αυτά είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Και κύριε καθηγητά, για να μπω στο δεύτερο μέρος. Μια κυβέρνηση, τώρα μπαίνω βέβαια στο πολιτικό μέρος, αλλά ξέρω ότι εσείς οι οικονομολόγοι είστε πιο πολύ πολιτικοί παρά οικονομολόγοι, υπό την έννοια ότι η οικονομία με την πολιτική είναι συνταυτισμένες επιστήμες και ακολουθούν σχεδόν την ίδια πορεία. Μια κυβέρνηση είτε εθνικής σωτηρίας, είτε κυβέρνηση προσωρινή για τις ανάγκες της εποχής, θα ήταν πιο, πιστεύετε, πιο απαραίτητη και πιο αποτελεσματική στο να φέρει εις πέρας αυτές όλες τις οικονομικές καταστάσεις που δημιουργούνται στην κοινωνία, γιατί πρέπει να υπάρχει συνένεση κοινωνική. Εγώ θέλω να είμαι περισσότερο οικονομολόγος παρά πολιτικός. Καμιά αντίρρηση, αλλά είναι, πολιτικό, είναι και πολιτικό θέμα όμως αυτό, έτσι. Σίγουρα. Βεβαίως. Καταρχάς, εκείνο το οποίο υπάρχουν πολλές και διαφορετικές παράμετροι στην ερώτησή σας. Το πώς θα προκύψει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Θα προκύψει με μια συμφωνία των μεγάλων κομμάτων, θα προκύψει, θα είναι αποτέλεσμα εκλογών,
Το λέω αυτό για να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση, η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα θέλαν σε καμία περίπτωση να δουν εκλογές στην Ελλάδα. Και ο λόγος για τον οποίο δεν θέλουν να δουν εκλογές στην Ελλάδα είναι διότι οι εκλογές είναι κάτι το οποίο είναι κοστοβόρο. Η χώρα βρίσκεται ήδη σε μια σημαντική οικονομική αδυναμία. Σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τα έξοδά μας, να το πω έτσι, σε σχέση με τα έσοδά μας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι δυστυχώς φαίνεται ότι σε ένα επίπεδο συνεννόησης μεταξύ των μεγάλων κομμάτων δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ως προϊόν η δημιουργία μια τέτοιου είδους κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω και νομίζω ότι το είπαμε και προηγουμένως, είναι ότι έχουμε πολιτικούς με πολιτικές συνταγές ξεπερασμένες. Έχουμε πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν κάνει πολιτική ούτε με συνεννόηση, ούτε με κατανόηση, ούτε με συνένεση τα περισμένα 40 χρόνια. Είναι δύσκολο να μπορέσουν να μπουν σε μια τέτοιου είδους καινούρια νοοτροπία. Και το τελευταίο επίσης που βάζω μέσα στη συζήτηση είναι ότι αυτήν την κρίσιμη ώρα χρειάζονται σημαντικοί, να το πω έτσι, τεχνογνώστες της οικονομικής κατάστασης, χρειάζεσαι τεχνοκράτες σε διαφορετικά επίπεδα και τομείς. Να το πω έτσι, και τομείς και ειδικούς πάνω σε θέματα οικονομίας και ειδικούς πάνω σε θέματα διαχείρισης δημοσίου χρέους και ειδικούς πάνω σε θέματα διοίκησης, δημόσιας διοίκησης και ειδικούς πάνω σε θέματα φορολογικά. Χρειάζεσαι δηλαδή ένα δυνατό, να το πω έτσι, team τεχνοκρατών με τεχνογνωσία η οποία θα είναι σε θέση να διαπραγματευτούν με ρεαλιστικούς, πιστευτούς όρους, σημαντικούς, αρνητικούς για μας όρους, οι οποίοι εμπεριέχονται σε προηγούμενες συμφωνίες, Μνημονίου 1, Μνημονίου 2, αλλά και καινούριους όρους, οι οποίοι μπαίνουν από την Τρόικα για το 2011 και ψηφίστηκαν στον προϋπολογισμό του 2012, αλλά και των καινούριων μέτρων των οποίων θα έρθουν το 2013-2014. Για να μπορέσεις να διαπραγματευθείς με σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας, χρειάζεσαι ένα σημαντικό επιτελείο τεχνοκρατών και τεχνογνωστών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στα πολιτικά επιτελεία των μεγάλων κομμάτων. Θέλω όμως να κάνω, κύριε καθηγητά, και μία άλλη ερώτηση. Μια που το λέτε αυτό. Από το Σύνταγμα νομίζω ότι σε περιπτώσεις κρίσεων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα να καλέσει τις πολιτικές δυνάμεις όλες της χώρας και να συζητήσει για να βρουν μια λύση, να βρουν μια φόρμουλα, ούτως ώστε να μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα που είναι πολύ σοβαρό. Είμαστε δηλαδή σε έναν πόλεμο αμιγώς οικονομικό. Αλλά ένας πόλεμος οικονομικός νομίζω ότι θα είναι πιο επιβλαβής από ένα πόλεμο πραγματικό. Έτσι. Στον ένα πραγματικό πόλεμο θα σκοτωθούν 5, 10, 20 χιλιάδες άνθρωποι, θα γκρεμιστούν και 100 σπίτια και ο πόλεμος θα σταματήσει εντός 48-50 ώρων. Αυτός ο πόλεμος της οικονομίας όμως μπορεί να είναι ιστοδυναικές. Κατά συνέπεια, δεν νομίζετε ότι ακόμα και η πολιτική εξουσία δεν πράττει ως θα έπρεπε, ούτως ώστε και αν η πολιτική μας είναι μειωμένης νοημοσύνης και αντίληψης
και βάρους, δεν θα έπρεπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους ειδικούς συμβούλους που έχει γύρω του να επέμβει δραστικότερα και ακόμα και από αυτό το σύνταγμα που του δίνει κάποιους περιοριστικούς όρους βέβαια και δυνατότητες? Κοιτάξτε, δεν είμαι συνταγματολόγος. Καμιά αντίρρηση. Ναι. Και δεν θα ήθελα να επεκταθώ πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Εκείνο το οποίο σαν ένας απλός πολίτης μπορώ να εκφράσω είναι ότι βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη στιγμή της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας, σε μια πολύ άσχημη, δύσκολη, θα έλεγα δεινή κατάσταση για την χώρα και τις προοπτικές της. Οι πόλεμοι συνήθως κρατάν, όπως είπατε και εσείς, μικρά χρονικά διαστήματα. Εδώ όμως η Ελλάδα θα βρίσκεται από το 2009 σε μια δύσκολη κατάσταση, συνεχώς επιδεινούμενη, και σύμφωνα με τις προοπτικές οι οποίες υπάρχουν θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια και τουλάχιστον θα παραμείνει σε πολύ δύσκολα επίπεδα μέχρι το 2015. Νομίζω ότι τώρα με το τέλος του 2011 σίγουρα με βάση αυτές τις δύσκολες στιγμές θα μπορούσε να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας μία κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης η οποία να διαχειριστεί για το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα τις δύσκολες αυτές διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνονται με την Τρόικα και οι οποίες θα βάλουν μια πολύ σημαντική σφραγίδα στη ζωή του Έλληνα πολίτη και της ελληνικής κοινωνίας για τα επόμενα 4 με 5 χρόνια. Mm-hmm. Κύριε καθηγητά, μια που είπατε μέχρι το 2015, η Τρόικα και οι σύμβουλοι της βέβαια, έτσι, που είναι εδώ, ζητούν επιμόνως και θα το υπογράψει η κυβέρνηση μέχρι το 2015 τους προϋπολογισμούς του κράτους. Μπορούν να γίνουν προϋπολογισμοί το 2011 για το 2015 και το 2014? Και έχει το δικαίωμα η κυβέρνηση να υπογράφει προϋπολογισμούς τις οποίες θα τις πάρει η επόμενη κυβέρνηση, η οποία δεν γνωρίζει και τα πράγματα όπως τα γνωρίζει η κυβέρνηση, εκ των έσω δηλαδή, τόσο πολύ, ούτως ώστε να μπορέσει να το αποδεχθεί και να συμφωνήσει με την Τρόικα ότι θα τηρήσω αυτά που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση για τους προϋπολογισμούς. Γιατί ο προϋπολογισμός είναι και η βασική λειτουργία, οικονομική λειτουργία του κράτους, νομίζω, έτσι? Κοιτάξτε, δεν θα υπογράψουμε τώρα προϋπολογισμούς ούτε για το 2013, ούτε για το 2014, ούτε για το 2015. Εκείνο όμως το οποίο απαιτεί η Τρόικα είναι ότι θα υπάρχουν δεσμεύσεις από την πλευρά μας, οι οποίες θα ενσωματωθούν την κατάλληλη χρονική στιγμή μέσα στους προϋπολογισμούς όταν θα πάνε για κατάθεση. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν είναι αυτή, έτσι. Ακριβώς. Yeah. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση. Και το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ζητάει την δέσμευση από την παρούσα κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, και εδώ είναι το κομμάτι της συνεννόησης και κατανόησης και πιθανώς της αναγκαιότητας δημιουργίας μίας πανεθνικής, να το πω έτσι, κυβέρνησης αντιμετώπισης της κατάστασης, θα πρέπει να υπάρχουν δεσμεύσεις και από τα μεγάλα κόμματα, με δεδομένο το γεγονός ότι εάν βρεθούν στην κυβέρνηση θα πρέπει οι δεσμεύσεις αυτές να τηρηθούν. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουμε σήμερα, από τα οποία διακινδυνεύει και η έκτη δόση, διακινδύνευσε και πιθανώς να έχουμε και σημαντικά προβλήματα και με την επόμενη 7η δόση, η οποία δεν είναι πολύ μακριά, είναι το Δεκέμβριο, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, το ελάχιστο μιας πολιτικής συμφωνίας και δέσμευσης των δύο μεγάλων κομμάτων. Αυτό, να ξέρετε, ότι είναι ένα πολύ προβληματικό στοιχείο στο κομμάτι των διαπραγματεύσεών μας με την Τρόικα. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο δημιουργεί τεράστια αβεβαιότητα στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη.
Επομένως, εκείνο το οποίο ζητάνε οι Τροϊκανοί είναι δεσμεύσεις σε κομβικά κομμάτια οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα 4 χρόνια, τις οποίες δεσμεύσεις θα θέλανε να τις πάρουν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πράγμα το οποίο δεν γίνεται και το οποίο εν θέλετε περιπλέκει ίσως ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Αυτά είναι πράγματα πρωτόγνωρα και ασύλληπτα, δηλαδή ακόμα και στις φαντασίες των πιο φαντασμένων. Κύριε καθηγητά, τα κόμματα, κυρίως τα μικρά, πιστεύω ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπου και να το πάει, στα πιο πολλά σημεία συμφωνεί και απλούστα ίσως οι φιλοδοξίες, ίσως άλλα πράγματα την φρενάρουν και δεν ενδίδει, θα έλεγα, όχι πλήρως, αλλά εν πάση περιπτώσει σε κάποια σημεία που, όπως είπατε, ότι χρειάζονται συνένεση κοινή. Αλλά τα μικρά κόμματα, αυτές οι αντιρρήσεις που φέρνουν συνεχώς και αυτές οι προτροπές προς τους νέους και προς τους οπαδούς τους, μην πληρώνετε, μην κάνετε, μην ράνετε, κάντε διαδηλώσεις, κάντε καταλήψεις, γκρεμίστε σχολιά, γκρεμίστε πανεπιστήμια, να χάνονται έτη κλπ. Αυτό δεν είναι ένα, δεν θα πρέπει να είναι ένα από τα μέτρα που πρέπει να επιβάλλουν οι Τροϊκανοί, εν πάση περιπτώσει, σε μια χώρα η οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ διαδηλώνουν και διαμαρτύρονται. Είχαμε 175, νομίζω, διαδηλώσεις πέρσι. Είναι δυνατόν μια χώρα, όσο πολύ να εργάζεται, όσο και να αγαπάει την πατρίδα της, μπορεί να κάνει διαδηλώσεις 175 μέρες το χρόνο και απ' την άλλη έχει και άλλες τόσες γιορτές. Δηλαδή, πότε δουλεύει αυτός ο τόπος, πότε παράγει, πότε περισσεύει και όπου θα πληρωθεί. Κοινωνιολογικό πιο πολύ, ναι, είναι και δα, πολιτικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, θέλω να το σχολιάσει, γιατί είσαι δάσκαλος και ο δάσκαλος έχει άλλη σφαιρική εικόνα των καταστάσεων. Γι' αυτό το κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ θα καταλάβω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι το βιώνουμε όλοι ανεξαιρέτως την άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται πάρα πολλά κοινωνικά στρώματα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τα στρώματα αυτά τα οποία βρίσκονται στο κάτω μέρος της εισοδηματικής κατανομής. Καταλαβαίνω απόλυτα την αγανάκτηση, καταλαβαίνω απόλυτα τον θυμό, καταλαβαίνω την απόγνωση στην οποία βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι, συμπαρίσταμε και εγώ με τον δικό μου τρόπο και προσπαθώ να προσφέρω την τεχνογνωσία την οποία έχω στο να μπορέσω να διευκολύνω όσο γίνεται την κατάσταση αυτή. Πάντως, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι το να μην πληρώσω, να ξέρετε ότι δημιουργεί πολύ ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από τα προβλήματα τα οποία λύνει. Να πω απλά το γεγονός ότι η μη πληρωμή, καταβολή της έκτης δόσης από την Τρόικα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στα πλαίσια ότι η Ελλάδα δεν εκπληρώνει τους δημοσιονομικούς στόχους τους οποίους δεσμεύτηκε, θα φέρει τους πολίτες αυτούς σε πολύ πιο επώδυνη θέση από τη θέση την οποία βρίσκονται σήμερα. Γι' αυτό το είπα και θέλω να το πείτε αυτό έτσι εντόνως και καλά κάνετε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εμείς βοηθάμε την Τρόικα να μας πει όχι ακόμα και σε αυτά που έχει την πρόθεση να μας δώσει. Ακριβώς. Αυτό είναι τραγικό. Το είπατε πάρα πολύ σωστά και εάν μπορώ και εγώ να το πω έτσι με έναν πιο εύγλωτο τρόπο, εάν σήμερα δεν πληρώσω αυτά τα οποία μου λένε να πληρώσω, αύριο θα κληθώ να πληρώσω πολύ περισσότερα. Έτσι. Και να το πω επίσης με ένα διαφορετικό τρόπο, εάν εγώ σήμερα δεν πληρώσω, αυτό αυξάνει πολύ περισσότερο τις πιθανότητες μου να χάσω αύριο τελείως την δουλειά μου ή τα παιδιά μου και η οικογένειά μου να χάσουν τις δικές τους δουλειές. Βεβαίως. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζουμε την δικαιολογημένη αγανάκτησή μας και τον θυμό μας. Από την άλλη πλευρά, θέλω να πω όμως και το γεγονός ότι
Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν, υπήρχαν και υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης και επαναδιαπραγμάτευσης όρων με την Τρόικα. Πέστε το αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και νομίζω ότι χωρίς να θέλω να μπω σε καμία περίπτωση σε μια πολιτική κουβέντα περαιτέρω, να πω ότι η αιμονή, αν θέλετε το λέω εντός εισαγωγικών, της Νέας Δημοκρατίας στο να επαναδιαπραγματευτεί κάποιους όρους δεν είναι τελείως αδικαιολόγητη. Υπάρχουν περιθώρια ισοδυνάμων χρηματοπιστωτικών αποτελεσμάτων, υπάρχουν περιθώρια αλλαγών, υπάρχουν περιθώρια επαναπροσδιορισμού στόχων, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αυτό το οποίο επιθυμεί μεν η Τρόικα, αλλά η διαδρομή να είναι τουλάχιστον λιγότερο επώδυνη για τον Έλληνα πολίτη και την ελληνική κοινωνία σε σχέση με την πορεία την οποία είχαμε μέχρι στιγμής και πολύ φοβάμαι θα έχουμε στο μέλλον. Κύριε Καθηγητά, γιατί αυτά ο κύριος Σαμαράς, εγώ θα κάνω πολιτική ερώτηση, βέβαια εσείς απαντήστε τεχνοκρατικά, δεν έχει σημασία, για το ίδιο θέμα μιλάμε και άλλωστε το ίδιο αποτέλεσμα θέλουμε να φέρουμε. Ο κύριος Σαμαράς αυτά τα επιχειρήματα τα είπε και στον Πρωθυπουργό, τα είπε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Λαϊκό Κόμμα και τα λέει συνεχώς. Δεν θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να τα ζυγίσουν και οι Τροϊκανοί και η κυβέρνηση του Παπανδρέου, γιατί βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και αυτό έχει μια αιμονή στις δικές του θέσεις. Ή προφανώς έχει υπογράψει χωρίς να μελετήσει όσο θα έπρεπε. Και τα λέω αυτά για την κυβέρνηση, γιατί αυτή είναι η κυβέρνηση. Αν ήταν ο Σαμαράς, θα τα λέγαμε για τον Σαμαρά. Δεν έχει σημασία. Βέβαια, δεν έχουμε και λόγο να φοβόμαστε, έτσι. Εμείς μιλάμε ευθέως και καθαρά και δεν έχουμε ούτε δόλο ούτε τίποτα. Ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια, δηλαδή. Άρα η κυβέρνηση έχει υπογράψει τυφλά, κατά το πλείστον, αποφάσεις και προτάσεις της Τρόικας χωρίς να τα μελετήσουν εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες, ούτως ώστε να βρουν αυτά που λέτε, αυτές τις περιπτώσεις, αυτές τις δικλείδες τις άλλες, για να μην είναι τόσο επώδυνη αυτή η διαδρομή των Ελλήνων στον Κιάδα, γιατί αλλιώς θα πάμε στον Κιάδα. Έχετε απόλυτο δίκιο και εκείνο το οποίο μπορώ να πω μόνο εγώ στο κομμάτι αυτό είναι ότι φοβάμαι ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν είχε το απαραίτητο τεχνοκρατικό επιτελείο για να μπορέσει να συνομιλήσει και να επιχειρηματολογήσει με το επιτελείο της Τρόικας. Υπάρχει ένα, αν θέλετε, κενό τεχνογνωσίας στο κομμάτι της διαπραγμάτευσής μας με την Τρόικα. Η Τρόικα, εκείνο το οποίο επιθυμούσε, ήταν η επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, δεν τους ενδιέφερε τόσο πολύ η διαδρομή. Εμείς μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε να κάνουμε κατανοητό και σαφές ότι και η διαδρομή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, διότι εάν υπάρχουν μεγάλες λακκούβες και χαντάκια, πιθανώς ο στόχος να μην επιτευχθεί ποτέ. Υπάρχει τεχνοκρατικό κενό στον τρόπο διαπραγμάτευσης τον οποίο είχαμε μέχρι σήμερα και ευελπιστώ ότι τουλάχιστον στο μέλλον η διαπραγμάτευση θα είναι πιστικότερη, θα είναι καλύτερη, θα είναι περισσότερο δομημένη και θα υπάρχει μια καλύτερη επιχειρηματολογία σε σχέση με αυτή η οποία υπήρχε στο παρελθόν. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, μου φαίνεται παράξενο το εξής, ότι ήταν και τα χρονικά περιθώρια
χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω την κυβέρνηση, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αναφαντών είμαι εναντίον της τακτικής της. Αλλά μήπως δεν είχε και χρονικά περιθώρια και δεν είχε και εμπειρία. Ξέρετε, αυτό το φαινόμενο, ούτε το διαβάσαμε. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέραμε, έτσι. Και πιστεύω ότι μήπως το έκανε και από άγνοια, μήπως το έκανε και από απειρία. Και εκτός τούτου, η κυβέρνηση αυτή έβαλε μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν αμιγώς κομματικά στελέχη και όχι, όπως είπατε, τεχνοκράτες. Και αυτό είναι το λάθος της. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Συμφωνώ μαζί σας και θα πω έτσι με μία κουβέντα ότι δυστυχώς δεν, για άλλη μία φορά, γιατί δεν είναι νομίζω μόνο χαρακτηριστικό μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι ήταν χαρακτηριστικό ελληνικών κομμάτων, ότι για άλλη μία φορά χρησιμοποιήθησαν οι αρεστοί και όχι οι άρεστοι. Σωστό, μάλιστα. Επειδή με ειδοποιούν ότι τελειώνουμε, να πω κάτι που είπε ο Κικέρων, κύριε καθηγητή, γιατί σας αρέσουν αυτά. Δηλαδή τώρα που έχουμε εμείς την ανάγκη της σωτηρίας της χώρας μας, λέει ο Κικέρων, σάλους πόπουλοι πρίμα λέξ έστω. Δηλαδή η σωτηρία του λαού ας είναι ο πρώτος νόμος. Και να κλείσουμε με αυτήν τη φράση αφού τη σχολιάσετε, να πω ότι τα είπε ο Κικέρων, τα είπε ο Αριστίδης, έχουμε την ελληνική παιδεία, έχουμε σωρία παραδειγμάτων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, γιατί είμαστε παλιός λαός. Και εξακολουθούμε να είμεθα αντιγραφείς ξένων προτύπων που ούτε ξέρουμε να αντιγράφουμε σωστά, αλλά ούτε και ξέρουμε να ερμηνεύουμε σωστά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν ο Κικέρων είχε δίκιο ή άδικο, να μας το πείτε για να κλείσουμε. Εγώ πιστεύω ότι το ρητό ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν πάρα πολύ εύστοχο. Ας κάνουμε νόμο τη σωτηρία του κράτους. Πιστεύω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή και όμορφη πατρίδα και αξίζει τον κόπο να πολεμήσουμε για άλλη μία φορά για αυτήν. Μια πατρίδα η οποία είχε στο παρελθόν ένα καλό αστέρι, τον οποίο την έσωσε πάρα πολλές φορές. Ελπίζω το ίδιο αυτό αστέρι να τη σώσει και τώρα. Με αυτό να κλείσουμε, γιατί είναι και ελπιδοφόρο αυτό. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, αφού ευχαριστώ τον καθηγητή για την παρουσία του εδώ και για τις τόσο απλές ερμηνείες που έδωσε σε όλα τα ερωτήματα που ετέθησαν και πιστεύω να σας ικανοποίησαν. Εγώ τουλάχιστον ικανοποιήθηκα. Ικανοποιήθηκα γιατί έλυσα πολλά προβλήματα τα οποία είχα και εγώ και λέω, μα πώς ερμηνεύεται το ένα, πώς ερμηνεύεται το άλλο. Και να σας πω και εσάς ότι με αυτά που άκουσα από τον καθηγητή, τώρα οι ελπίδες μου έχουν αυξηθεί. Τώρα θα πάω να κοιμηθώ ήσυχος. Αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα και ίσως ο ήλιος να φωτίσει όλους μας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.